Ο Ρήγας Βελεστινλής είναι η μεγάλη προσωπικότητα που συνέλαβε το σχέδιο που θα οδηγούσε στην Παλιγκενεσία. Η δολοφονία του ανέστειλε προσωρινά την προετοιμασία. Το δύσκολο έργο ανέλαβε να συνεχίσει το 1814 στην Οδυσσό η φιλική εταιρεία. Η επανάσταση, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ξεκίνησε από το Ιάσιο και είχε χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε η επανάσταση στα νότια να εξελιχθεί χωρίς την παρουσία ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων. Έτσι, στις 23 Μαρτίου, υψώνεται η σημαία της επανάστασης στη Βοστίτσα, Αίγιο. Και την ίδια μέρα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής πολλών αγωνιστών, απελευθερώνουν την Καλαμάτα. Στη συνέχεια, η επανάσταση εξαπλώθηκε σχεδόν παντού, τόσο στη Χέρσο όσο και στα νησιά, με κυρίαρχα την Ίδρα, τις Πέτσες και τα Ψαρά. Η αντίδραση των Τούρκων ήταν έντονη, αλλά η ατέλειωτη σειρά των ηρώων και των μαρτύρων αποδεικνύει ότι η επανάσταση ήταν εθνικοαπελευθερωτική, παρόλο που οι εσωτερικές αντιθέσεις οδήγησαν ακόμη και σε εμφύλιες διαμάχες. Ευτυχώς, η ναυμαχία στον Αβαρίνο στις 20 Οκτωβρίου του 1827 αποτελεί τον καταλύτη που επιτάχυνε τις εξελίξεις για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Έτσι, στις αρχές του 1828 φτάνει στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος είχε εκλεγεί κυβερνήτης. Ο παλιός διπλωμάτης του Τσάρου κατόρθωσε, εκμεταλλευόμενος με αριστοτεχνικό τρόπο τις διεθνείς σχέσεις, να οδηγήσει στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο αποτελεί και τη γενέθλια πράξη του ελληνικού κράτους. Το γένος των Ελλήνων δημιούργησε με τους αγώνες του αρχικά μια κρατική οντότητα πολύ εύθραυστη με περιορισμένα σύνορα, η οποία όμως σε λιγότερο από έναν αιώνα θα φτάσει στη σημερινή της μορφή.